Όπα. Πάμε λίγο από την αρχή. Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ακόμα βίντεο The Upgrade, είμαι ο Πάνος. Λοιπόν, πάμε λίγο να σας πω την ιστορία από την αρχή, για να δούμε λίγο πώς φτάσαμε μέχρι το τώρα. Τη μέρα ουσιαστικά που κάναμε το βίντεο με τα i20N, εκείνη τη μέρα ήταν και ο Γιώργος εκεί, και μετά από λίγο μου λέει να μιλήσουμε λίγο κτλ. Κάτσαμε λίγο, μιλήσαμε και μου είπε ότι σκέφτεται ουσιαστικά να κατέβει στην ανάβαση αχλαδόκαμπου. Η ανάβαση ήταν να γίνει 25-26 του μήνα. Το βίντεο το γυρίσαμε με τα i20N, νομίζω 13-14 του μήνα, η Δευτέρα ή Τρίτη ήταν, μία από τις δύο μέρες. Λοιπόν, για εκείνη η μέρα μου λέει σκέφτομαι να κατέβω στην ανάβαση. Το κοιτάω λίγο με ένα χωρικό κτλ. Εν τω μεταξύ, εγώ δεν έχω ξαναζήσει κάτι τέτοιο, δηλαδή δεν έχω ξαναδεί από μέσα το πώς γίνονται οι αναβάσεις, πώς είναι όλα αυτά. Γιατί συνήθως απλά πηγαίνω, βλέπω τους αγώνες και φεύγω. Κάπως έτσι γινόταν μέχρι τώρα. Οπότε αυτή τη φορά θα είχα την εμπειρία να μπορούσα να μπω μέσα ακριβώς στο τι γίνεται στα πάντα. Από την πρώτη στιγμή, δηλαδή από την εγγραφή στην ανάβαση μέχρι να γίνει τα δοκιμαστικά, να γίνει αγώνα, τα πάντα. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε λίγο το πώς έγιναν. Έπρεπε αρχικά τη Δευτέρα ή μέσα στη βδομάδα, όσο πιο άμεσα γινόταν, να μπει το λίβρι του αυτοκινήτου. Έπρεπε να αγοραστούν ο κατάλληλος εξοπλισμός τύπου κράνη, να υπήρχαν στολές κτλ. Τα πάντα. Οπότε όλα έπρεπε να γίνουν πάρα πολύ γρήγορα. Το αυτοκίνητο να ετοιμαστεί, γιατί το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είχε να τρέξει αρκετό καιρό. Αυτό που σας είπα είναι ότι ουσιαστικά έτρεξε ο Γιώργος με το team του Kirkos Racing Team. Χρόνια στους αγώνες, όλοι ξέρετε τον Λεωνίδα Κύρικο, ξέρετε τον Πάνο Κύρικο που τρέχει σε αναβάση τα λοιπά, φέτος δεν έτρεξε. Οπότε το αυτοκίνητο συγκεκριμένο το χρησιμοποιούσε ο Πάνος ο Κύρικος και έπρεπε όμως να προετοιμαστεί για τον αγώνα το συγκεκριμένο και όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν μέσα σε εκείνη τη βδομάδα. Και σε όλα αυτά Παρασκευή ουσιαστικά να φύγει το αυτοκίνητο, να πάει στον Αχλαδόκαμπο, γιατί ήταν και δίπλα, ήταν κοντά στην Τρίπολη. Ήταν αρκετή διαδρομή για να μπορέσει να πει ότι όλα γίνονται πιο γρήγορα κτλ. Οπότε πρέπει να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Πάμε λίγο στην ημέρα που βάλαμε τα αυτοκόλλητα. Αφού μπήκαν τα αυτοκόλλητα, αγοράστηκε ο απαραίτητος εξοπλισμός, όπως π.χ. το κράνος που χρειάζεται ειδικό κράνος και να είναι και μέσα στις χρονολογίες τα πάντα, γιατί μετά από κάποια χρόνια λήγουν τα κράνη. Παρασκευή ξεκινάει το αυτοκίνητο για Αχλαδόκαμπο και Σάββατο πάμε στις δοκιμές. Εννοείται ότι θα πήγαινα στις δοκιμές. Εγώ λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων την Κυριακή που ήταν ο αγώνας δεν μπορούσα να παραβρεθώ, οπότε δεν θα μπορούσα να δω ούτε τον Γιώργο να τρέχει και όλα αυτά, αλλά τουλάχιστον πήγα το Σάββατο, ξεκίνησα πρωί-πρωί, όπως θα δείτε τώρα στα πλάνα τώρα.
γατάκι κάνει αυτό. Το γατάκι. Το γατάκι. 4, 16 και 17 στην έξοδο των Beach τώρα. Νούμερα 14, 16, 17, 18 και 8 στην έξοδο των Beach τώρα. Εντάξει, είναι και το φιλάει ο μόνος στην ίτσα μαζί του.